Λοιπόν, σήμερα που είδα στην τηλεόραση την παρέλαση του 40, θυμήθηκα με τους Γερμανούς. Τότε ήμουνα 7 χρονών. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στο χωριό μου, είμαι η δημόθερα αγάπη και τα εξηγώ ένα προς ένα. Μπήκαν οι Γερμανοί από το χωριό Καμπάνι. Μάλλον από το Κυκής, στο χωριό Καμπάνι. Όταν εκείνα τα χρόνια σκότωνες ένα Γερμανό στο χωριό, έπρεπε το χωριό να καεί. Είχαμε όμως έναν πρόεδρο, σηκά δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ήμουνα πολύ μικρή. Πρέπει να έχει αγιάσει αυτός ο άνθρωπος. Μας προστάτευε καθημερινά. Ερχόταν οι Γερμανοί με τον... αξιωματικό τους. Που μιλούσε ελληνικά. Δερμηνέα. Με το Δερμηνέα και μας έλεγε: «Εσείς σκοτώσατε το Γερμανό». Ο πρόεδρος έλεγε όμως: «Το χωριό δεν φταίει σε τίποτε. Αυτοί κατεβαίνουν από το βουνό και κάνουν αυτό που κάνουν». Μας μαζεύαν στο σχολείο, μας βάζανε χωριστά τους άντρες, χωριστά τις γυναίκες, χωριστά τα παιδιά, μεστημένα τα πολυβόλα. Και σταθμόμασταν προσοχή. Ο πρόεδρος μας όμως έπαιρνε 2-3 χωριανούς, έπαιρνε και 2 μεγάλα καλάθια, πήγαινε στα σπίτια, τους γέμιζε αυγά, τους γέμιζε κοτόπουλα και τους έβαζε στο τζέμις και ξαναγυρίζαν πίσω στο Κυλκής. Και έτσι η Καμπάνη σήμερα, που παλιά λεγότανε Βάλτη, πιο μπροστά λεγόταν Καρατζάντερε και σήμερα λέγεται Καμπάνη, βρίσκεται σε καλά χέρια. Γιατί εάν εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε εκείνον τον πρόεδρο, σήμερα αυτό το χωριό θα ήταν καμένο από τους Γερμανούς.